δύο χιλιάδες σε ένα, δύο, τρία. Ζούσα τότε συχνά, θυμάμαι πως χαμογελούσα. Να απολαύσω στιγμές μπορούσα, σκηνικά φανταστικά δημιουργούσα. Με ένα κάδωνα ζεσταίνει τρεις χειμώνες με φιάλες και ρυθμούς ξενυχτούσανε. Αληθινό γλεντι, θυμάμαι μας τη δίνανε οι τρέντι. Άρρωστοι όλοι με το hip-hop που κακά τα ψέματά μας. Ένωσε ο τρόπος ζωής, αυτός ήταν πόρος η πελωριά. Μα ήταν φυσικό να έχει και όρια. Προσωπικά θεωρώ έχουμε γράψει ιστορία. Πού να δεις την δράμα τώρα παρομοία πιτσιρικαρία. Οι νέοι τώρα έχουν μπλέξει σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών. Η σημερινή γενιά περικυκλώθηκε από την τεχνολογία και το σύστημα τους έκανε ρομπότ. Δεν ξυπνάνε να φωνάξουν, πέσανε σε χειμερία. Να αρκεί τα όνειρά τους πλαστικά, μα θέλει επιτέλους stop. Ζω σε μια χώρα με πρώην πολιτισμό που υπάρχει για να χαίρονται οι τουρίστες. Μα τα μνημεία πόσοι τα φροντίζουν, πόσοι νοιάζονται για αυτά. Σε λίγο πάνω τους θα χτίσουνε ουρανοξύστες. Στα σχολεία δεν πιστητοποιούνε τα παιδιά. Αγαπηρήνοι άνθρωποι δεν τους περνάνε στα μυαλά. Ακολουθώντας ένα τυποποιημένο πρόγραμμα ντροπή. Σας λέω υπουργεία παιδείας, οι άλλοι σήκουσαν οχής. Σπάσανε τα όρια της υπομονής. Τα σχέδιά τους πάντα ωραία τα προβάλλουν στο λαό. Μα κατά βάθος συνωμοτούνε με πολυεθνικές και ό,τι άλλο θες αρκεί να ρίξουνε υπνοτικό. Και ως αποτέλεσμα μια γενιά ρε συγνώβατη. Έχοντας μέσει με τα μούτρα σ' όσα προσφέρει η σημερινή εποχή. Έχουν μια φαγούρα για το μέλλον του τόπου που τη δείχνουνε βουδώντας τα υλικά αγαθά. Κι αν προβληματίστηκες με το πρώτο κουπλέ μου, ήθελα να δείξω πως ζούσαμε εμείς απλά. Συμβίβαστη. Στη χώρα μη ξέροντας πως να λειτουργήσουν οι γονείς. Τα παιδιά τους μεγαλώνουν μέσα σε ένα κλίμα διαφορίας. Για την έλλειψη τροφής πνευματικής δεν αναφέρομαι τώρα στα χρόνια που βιώνουν στα σχολεία. Ο ίδιος ο γονιάς παρέχει ελάχιστη παιδεία. Είναι κρίμα για το κάθε παιδί. Σε ένα φαύλο κύκλο του κατεστημένου έχει εγκλωβιστεί. Κάνω σκέψεις και οι ελπίδες σχεδόν έχουν σβηστεί. Λες να είμαι υπερβολικός, κοίτα γύρω κι εσύ. Αναλογή σου για λίγο, φαντάσου μακροπρόθεσμα. Τι περιβάλλον έχουν για να αντιμετωπίσουν οι γενιές. Μα δεν θα μπορώ να την κρίσω με φροσύνη τέτοιο αποτέλεσμα. Πολύτιμες αξίες που είχαμε στη ζωή θα χαθούνε. Όντας καρφωμένοι μονίμως οθόνες θα αποβλακωθούνε. Άνθρωποι πολύ ευάλωτοι θα γίνουν αχμάλωτοι. Πραγματικά με θλιμμένο ύφος θα βλέπω τη reality. Μου έχει μείνει μια εικόνα από παιδί στον δρόμο έξω προχωρούσαν. Καταλαβαίνα πως μας την έχουν αισθημένη. Αυτοί που κατέχουν την εξουσία, αυτοί που τα πάντα ρυθμίζουν. Κατά τρόπο ώστε να βολέψει τα προσωπικά συμφέροντά τους. Διαχειρίζονται με τρόπο άριστο την πειθό. Όσα παρουσιάζουν αποθώ. Στην παγίδα δεν θα πέσω να κοιμηθώ. Δεν θέλω, νομίζω ανάγκες δημιουργούμε. Εμένα ανάγκη μου η γνώση που δυνάμεις μου έχει δώσει. Να αποφύγω κάθε πτώση και να δεύσω βαθιά. Ψάξε τι συμβαίνει, ο κόσμος που πηγαίνει και αρρωσταίνει. Κι όταν βρεις απαντήσεις καλώς ήρθες στο πρόβλημα.